Ο νεοφασισμός και η εποχή επελάβουν σε όλη την Ευρώπη. Το δρόμο τον έστρωσαν ο συνδυασμός του ακραίου κέντρου, Νέες Δημοκρατίες, Ευρωπαϊκά Λαϊκά Κόμματα, ΠΑΣΟΚ, Σοσιαλδημοκράτες που έπαψαν εδώ και πάρα πολύ καιρό να είναι Σοσιαλδημοκράτες, μαζί με την λεγόμενη κυβερνώσα αριστερά, τη συνθηκολογημένη αριστερά. Το αποτέλεσμα είναι μια ολιγαρχία που, παίζοντας μεταξύ της αποχής και του νεοφασισμού, με κυβερνήσεις ανδρίκελα, κάνει ό,τι θέλει με όλες εσάς, με όλους εσάς, με ανθρώπους και με τη φύση μας. Η ενωτική μας πρωτοβουλία εδώ στην Ελλάδα ήταν μια πρωτοπόρα προσπάθεια να ανασυγκροτηθεί ο χώρος της υπεύθυνης ανυπακοής σε όλα αυτά τα οποία ταλανίζουν την Ελλάδα, ταλανίζουν την Ευρώπη. Οι δυνάμεις του ΜΕΡΑ25, ανατρεπτική οικολογική αριστερά, αυτή η ενωτική πρωτοβουλία, κρατήσαμε τα ποσοστά μας. Αντίθετα με το τοξικό αφήγημα της ολιγαρχίας ότι εξαφανιστήκαμε, εμείς είμαστε εδώ. Καλό από σήμερα όλες τις δυνάμεις, όλους τους ανένταχτους της ριζοσπαστικής οικολογικής αριστεράς, που δεν ήσασταν μαζί μας σήμερα, να έρθετε μαζί μας. Κρατώντας τις διαφωνίες μας, ακυδεμόνευτα, πρέπει, έχουμε μια ιερή υποχρέωση να ανταποκριθούμε στη λαχτάρα τόσων ανθρώπων της αριστεράς και της οικολογίας για μια κοινή πορεία, για κοινές αξίες, με ένα κοινό πρόγραμμα. Στο εξωτερικό, ήδη έχουμε δείξει, εμείς οι ίδιοι, του ΜΕΡΑ25, της Αναδρεπτικής Οικολογικής Αριστεράς, ότι πηγαίνουμε καλά, όχι μόνο στους Έλληνες που ψήφισαν με επιστολική ψήφο και μας ανέδειξαν δεύτερο κόμμα, αλλά έχουμε μια έτσι έντονη αίσθηση ότι το ΜΕΡΑ25 Γερμανίας θα εκλέξει ευρωβουλεύτρια σε αυτές τις εκλογές, το οποίο θα ήταν κάτι το εξαιρετικό, ιδίως σε μια Γερμανία που γνωρίζετε πολύ καλά τον αυταρχισμό, την κατάλυση του κράτους δικαίου, τις απαγορεύσεις απέναντί μας. Ξεκίνησε ή ξαναξεκίνησε κάτι μικρό με τη διατήρηση των δυνάμεων του ΜΕΡΑ25 Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά. Από αύριο θα εισηγηθώ στην πολιτική γραμματεία του ΜΕΡΑ25 τη δημιουργία ενός συντονιστικού οργάνου για αυτή την παράταξη, την οποία συγκρότησαν όλες αυτές οι δυνάμεις που θα συμμετέχουν σε αυτό το συντονιστικό όργανο. Και βέβαια σε αυτό το συντονιστικό όργανο θα πρέπει να συμμετέχουν και όλες οι δυνάμεις, όλοι οι ανένταχτοι που φαντάζομαι θα έρθετε από αύριο. Ξεκινήσαμε κάτι μικρό, με προοπτική όμως. Από αύριο θα το μεγαλώσουμε. Μαζί. Ενωτικά. Προχωράμε.